Βεβαίως και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Την καλημέρα μας. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, αλλά να μείνετε μαζί μας. Γιατί? Ταινίες της εβδομάδας. Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι σε εδώ. Λίγο. Λοιπόν, έλα, Αλέξανδρε. Σήμερα αποφασίσαμε να κάνουμε μια παρουσίαση στις κινηματογραφικές ειδήσεις που έχουν περισσότερο ενδιαφέρον, ώστε αύριο να έχουμε τη δυνατότητα να δείξουμε αποκλειστικό υλικό από τα φεστιβάλ τα οποία έχουμε ταξιδέψει και από τις ταινίες οι οποίες παράλληλα παίζουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Μετά από τη μεταφορά του Ρομπέρτο Τσούκο στον κινηματογράφο, να πούμε το ότι μεταφέρεται και στο ελληνικό θέατρο που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο υπόγειο λοιπόν τέχνη, στο υπόγειο του Κουν. Μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, την οποία κάποιοι την έχετε απολαύσει και στην κινηματογραφική ταινία που είχε προβληθεί στο φεστιβάλ των Κανών. Να πούμε όμως και μια ακόμα πολύ σημαντική είδηση η οποία ακολουθεί. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ που βλέπουμε τώρα στα πλάνα μας θα είναι ο επόμενος πρόεδρος από το Φεστιβάλ των Κανών. 70η λοιπόν έκδοση του Φεστιβάλ των Κανών. Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο οποίος ήταν υποψήφιος με περισσότερες από 5 ταινίες στις Κάνες, θα βρεθεί στη θέση του Προέδρου και θα επιλέξει. Έχει δώσει ήδη και μια ανακοίνωση. Σημαντικό φεστιβάλ ξεκινάει στην Αθήνα. Adaptation Film Festival. Adaptation λοιπόν, μεταφορά δηλαδή περισσότερο από βιβλία στον κινηματογράφο, με ταινίες τις οποίες περιμένουμε να δούμε. Και μια που μιλάμε λοιπόν για βιβλίο. Ας περάσουμε σε ένα άλλο βιβλίο, σε ένα βιβλίο το οποίο συνδέει την πανεπιστημιακή γνώση μαζί με την τέχνη και τον πολιτισμό. Μέσα από το τραγούδι βλέπουμε λοιπόν την εκπαίδευση. Ένα βιβλίο το οποίο αξίζει να διαβάσετε και όχι μόνο για την ακαδημαϊκή γνώση που θα σας δώσει, συνολικότερα του Παντελή Κυπριανού, «Η μαγεία του πτυχίου». Και ας πάμε στο τελευταίο λοιπόν απόσπασμα από μια ταινία που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Μιλάμε για το Ring, την τρίτη συνέχεια από τη μεταφορά την αμερικάνικη της ταινίας Ring. Βλέπουμε ένα πολύ πιο ενδιαφέρον βίντεο πάνω εδώ πέρα που έχει πλάκα. Από μια φάση που στήθηκε για το πώς ακριβώς λοιπόν προωθήθηκε η ταινία. Στήθηκε μια κατασκευή με τηλεοράσεις 3D, όπου στην πραγματικότητα βγαίνει η ηρωίδα προς τα έξω, με αυτά τα αποτελέσματα που βλέπετε εδώ τα ξεκαρδιστικά. Αυτά λοιπόν τα λίγα για σήμερα. Και αύριο με το καλό, οι ταινίες που προβάλλονται ήδη στους κινηματογράφους με αποκλειστικές συνεντεύξεις. Με αποκλειστικά αποσπάσματα. Πολύ υλικό, κάποια και από το φεστιβάλ του Τορόντο. Μάλιστα, που εκεί είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε πάρα πολλά κόκκινα χάλια. Ωραία, θα σε περιμένουμε αύριο. Αλέξανδρε, πάμε διάλειμμα.